Παρότι ξέχασε πάρα πολλούς να συγχαρεί από τους παρόντες, όπως τον εαυτό του, τη συναδέλφουσα Νόση, τον Δρύβα, δεν τους συνεχάρει. Δίντσα, Κοτσαλή, Λιάπη, Γατζούδη και φυσικά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Επειδή θέλω να είμαι εντός χρόνου, θα κάνω την ομιλία μου όπως πρέπει, όπως την έχω προγραμματίσει και αν προλάβω θα πω δύο πράγματα ακόμα. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει μια ομιλία στο σημερινό συνέδριο χωρίς να μην χαιρετήσει κανείς με πολύ χαρά την κορυφαία, τουλάχιστον για τα τελευταία πολλά χρόνια, την αγωνιστική μαχητική ενεργοποίηση ενός πολύ μεγάλου μέρους των συναδέλφων στη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Έσπασε η τοπάθεια. Το πάλι ήδη θα είμαστε, το δεν ενδιαφέρονται οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι και αγωνιούν και ενδιαφέρονται και διαθέτουν τον εαυτό τους στον αγώνα όταν αντιλαμβάνονται ότι το διακύβευμα είναι σημαντικό και όταν καταλαβαίνουν ότι δεν πάνε σε ένα πουλημένο αγώνα για χάρη των ψήφων ή για την τιμή των όπλων. Πρέπει ως συνδικαλιστικό κίνημα να βγάλουμε πολλά και σημαντικά συμπεράσματα από το πενθήμερο της αγωνιστικής ανάτασης και πριν από αυτό. Φέρει μεγάλη ευθύνη η Δάγκη ως πλειοψηφία της Ομοσπονδίας για την κρίσιμη στιγμή μας δουλειά προεδρήματος. Και πριν συνεχίσω να πω ότι η κριτική δεν είναι για γκρίνια ή για απόδοση ευθυνών κυρίως, αλλά για να είμαστε έτοιμοι και να κάνουμε αυτά που πρέπει από εδώ και μπρος. Διορθώνοντας τις ελλείψεις μας και στηριζόμενοι στα θετικά μας. Ενώ λοιπόν γνωρίζαμε τις προθέσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης για ένταξη σε ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο, δεν είχε γίνει πρακτική και ουσιαστική προετοιμασία από την Ομοσπονδία. Έπρεπε να είναι έτοιμα πανό, αφίσες, ποτάκια, να είναι ενημερωμένοι όλοι οι συνάδελφοι, να υπήρχε προετοιμασία και στην κοινωνία. Δεν είχαν γίνει τα αναγκαία. Η ΠΑΣΚΙ είχε μία μάλλον διακριτική συμμετοχή, ενώ ο Βαγγέλης Μουτάκης, εκπρόσωπος στην ΚΕΣΕΕ, δεν έδωσε τη μάχη να στηρίξει η ΓΕΣΕΕ τον αγώνα, αντιθέτως δικαιολογούσε την αδράνειά της. Και εδώ να πω, Βαγγέλη, ότι το γεγονός ότι εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει, που είναι σωστό, δεν δικαιολογεί αυτά που δεν έκανε η ΓΕΣΕΕ. Και ενώ πλήθος φορέων έλαβαν αποφάσεις στήριξης και συμμετοχής, μόνο η ΓΕΣΕΕ και το κεντρικό ΠΑΜΕ δεν κάλεσαν στην απεργία και το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ήταν ευχάριστη έκπληξη διαφοροποίηση του ΠΑΜΕ ΙΔΑΠ από την κεντρική γραμμή του ΠΑΜΕ και η συμβολή του στην ομόφωνη ενίσχυση του αγώνα. Βεβαίως πρέπει να τονιστεί και να κρατηθεί ως παρακαταθήκη πως τη στιγμή της μάχης ήταν εξαιρετικά θετικό ότι όλοι, χωρίς διαθέσεις καπελώματος, χωρίς άσκοπους διαγωνισμούς πρωτοκαθεδριών, χωρίς αποκλεισμούς, συμβάλαμε στην κλιμάκωση του αγώνα και στην ανάδειξη του θέματος του νερού. Και αυτό είχε τον αντίκτυπό του και στη Βουλή και στα ΜΜΕ και στα κινήματα του νερού πανελλαδικά και στους ίδιους συναδέλφους. Φάνηκε η δύναμη του μαζικού συνδικαλιστικού αγώνα και με την κατάθεση της ανεπαρκούς τροπολογίας για τα μάτια του κόσμου. Όλα τα ΜΜΕ επί μία εβδομάδα ασχολούνταν με το νερό, ενώ την ίδια στιγμή ιδιωτικοποιούνταν μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, η ΔΕΗ, με την οποία κανείς δεν ασχολήθηκε. Το κίνημα του δημόσιου νερού έχει ενεργοποιηθεί και η κυβέρνηση θα περάσει τις δύσκολες μέρες μαζί μας. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια, όπου οι κοινωνίες και οι λαοί έδωσαν τη μάχη του νερού, στο τέλος την κέρδισαν. Και όποιοι στάθηκαν απέναντί τους, έφαγε το μαύρο πολιτικό σκοτάδι. Αυτό θα συμβεί και με την παρούσα κυβέρνηση. Αν προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών στο υπερταμείο, δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, ας βρει τρύπα να κρύψει τις πομπές της και να σώσει το δωμάτιο. Τι πρέπει να κάνουμε εξής, κωδικά. Να ετοιμαστούμε πρακτικά. Να ετοιμάσουμε τα έτυπα υλικά, βόδκα προτάσεις και εδώ, δεν λέω πιο αναλυτικά, να είμαστε έτοιμοι συγκεντρώνοντας δύναμη πυρός για την 1η Γενάρη. Δεύτερον, να έρθουμε σε επαφή με τις υπόλοιπες 10-13 που μεταβιβάζονται στο υπερταμείο για να συντονίσουμε τα βήματά μας. Τρίτον, να οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στον Ακροκέραμο με στους διοργανωτές την Γενόπου ΔΕΗ και το Δήμο Κερατσινίου και θέμα κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία, μπορώ να το εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να κάνουμε πρόγραμμα επισκέψεων σε όλους τους χώρους της ΕΙΔΑΠ μέχρι τα Χριστούγεννα να είναι ενημερωμένοι συνάδελφοι και να ληφθούμε πιο θαρετά στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μέχρι τώρα θα παρακαλέσω να κρατάμε όσο μπορούμε τους χρόνους.